Σε σένα, σε σένα ομιλώ, που σκύβεις το κεφάλι. Ομολογείς ή αρνείς ότι τα έκανες αυτά εδώ? Και ομολογώ ότι τα έκανα και δεν αρνιέμαι το αντίθετο. Εσύ μπορείς πλέον να φύγεις, απαλλαγμένος από την βαριά κατηγορία. Εσύ όμως πες μου, όχι με πολλά λόγια, αλλά σύντομα, γνώριζες ότι είχε διακηρυχθεί να μην τα κάνεις αυτά? Το γνώριζα. Πώς θα μπορούσα να μην το ξέρω? Ήταν βέβαια γνωστό σε όλους. Και πάλι τόλμησες να παραβείς αυτούς εδώ τους νόμους? Ναι, γιατί δεν ήταν ο Δίας αυτός που διακήρυξε σε μένα αυτά. Ούτε η συγκάτοικος των θεών του κάτω κόσμου, η δίκη, θέσπισε τέτοιους νόμους για τους ανθρώπους. Ούτε θεώρησα ότι έχουν τόση δύναμη οι δικές σου διακηρύξεις, ώστε να μπορείς εσύ, αν και είσαι θνητός, να παραβείς τους άγραφους και στέρεους νόμους των θεών. Γιατί αυτοί δεν ισχύουν μόνο σήμερα και χθες, αλλά ανέκαθεν. Και κανείς δεν ξέρει από πότε εμφανίστηκαν. Για την παράβαση αυτών, εγώ δεν είχα σκοπό. Από φόβο για την έπαρση κανενός άνδρα να τιμωρηθώ μπροστά στους θεούς. Αν όμως επέτρεπα να μείνει άταφο πτώμα ο αδερφός μου, για εκείνα θα θλιβόμουν. Για αυτά όμως δεν θλίβομαι. Και αν τώρα σου φαίνομαι ανόητη με αυτά που κάνω, σχεδόν θεωρούμε ανόητη από έναν ανόητο. Να ξέρεις όμως, βέβαια, ότι τα υπερβολικά άκαμπτα φρονήματα συχνά ταπεινώνονται και ότι μπορείς να δεις τον πολύ δυνατό σίδηρο όταν είναι έτοιμος να πειρακτωθεί για να γίνει ακόμα πιο σκληρός, τις περισσότερες φορές να σπάει και να γίνεται κομμάτια. Και αυτή ήξερε πολύ καλά να φαδιάζει όταν παραβίαζε τους ισχύοντες νόμους. Αλλά αφότου τα έπραξε αυτά, αυτή η αφάδεια έρχεται δεύτερη. Δηλαδή το να καυχιέται για αυτά και να χλεβάζει με τα κατορθώματά της. Πράγματι, τώρα εγώ δεν θα είμαι άντρας. Αυτή θα είναι άντρας. Άμα η νίκη αυτή μείνει στο ενεργητικό της χωρίς τιμωρία. Και είτε είναι η κόρη της αδερφής μου, είτε η πιο στενή συγγενής από το συγγενικό μας κύκλο, αυτή και η αδερφή της δεν θα γλιτώσουν από το χειρότερο θάνατο. Γιατί κατηγορώ και εκείνη ότι έχει ίσο μερίδιο ευθύνης στο σχεδιασμό αυτής της ταφής. Εμπρός λοιπόν, φωνάξτε την. Γιατί την είδα πριν από λίγο μέσα, χωρίς να μπορεί να ελέγχει τα λογικά της. Και πιάνεται από πριν η ψυχή εκείνων που τίποτα δεν σχεδιάζουν σωστά. Σαν κλέφτης. Μισό όμως, βέβαια, αφότου πιαστεί κάποιος να κάνει το κακό, ύστερα να θέλει να το ωρεοποιήσει. Θέλεις να κάνεις τίποτα χειρότερο από το να με πιάσεις και να με σκοτώσεις? Εγώ βέβαια τίποτα. Γιατί αν έχω αυτά, όλα τα έχω. Γιατί λοιπόν αργείς? Γιατί σε μένα τίποτε από τα λόγια σου δεν είναι αρεστό. Και μακάρι να μην μου αρέσει ποτέ. Έτσι λοιπόν είναι φυσικό να σου είναι και σένα δυσάρεστα τα δικά μου λόγια. Κι όμως, από πού θα έπαιρνε ευγενέστερη φήμη παραστάγοντας τον αδερφό μου? Όλοι αυτοί θα ομολογούσαν ότι το επιδοκιμάζουν αυτό, αν ο φόβος δεν τους έδαινε τη γλώσσα. Αλλά η τυραννία, πέρα από τα άλλα προνόμια που έχει, είναι ελεύθερη να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Αυτά μόνο εσύ από τους καδμίους εδώ τα βλέπεις. Το βλέπουν κι αυτοί. Μπροστά σου όμως κλείνουν το στόμα. Εσύ όμως δεν ντρέπεσαι να σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτούς? Όχι, γιατί δεν είναι καθόλου ντροπή να τιμάς τα αδέρφια σου. Λοιπόν, αδερφός σου δεν ήταν κι αυτός που σκοτώθηκε στην άλλη πλευρά? Αδερφός μου, από την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα. Πώς λοιπόν προσφέρεις τιμές στον Πολυνίκη
πράγμα που είναι ασέβεια για τον Αιτιοκλή. Δεν θα τα πει αυτά ως μάρτυρας, ο σκοτωμένος νεκρός. Θα τα πει, αν τον τιμάς όμοια με τον ασεβή. Τον τιμώ γιατί δεν σκοτώθηκε δούλος, αλλά αδερφός. Σκοτώθηκε προσπαθώντας να καταστρέψει ετούτη εδώ τη χώρα. Ενώ άλλος υπερασπίζοντάς την.